μελέτες δεν υπάρχει που πραγματικά να δείχνει αν τα παιδιά μεταδίδουν ή δεν μεταδίδουν τον ιό. Από εκεί και πέρα η απόφαση είναι εν μέρη επιστημονική γνώση, ναι, και εν μέρη πολιτική με κοινωνικο-οικονομικά κριτήρια. Ναι. Επομένως από εκεί και πέρα πρέπει να επιλέξεις μεταξύ δύο πραγμάτων. Ή να εξασφαλίζεις πλήρως την ασφάλεια στα σχολεία ή να, ή κατά το δυνατό με πολλά άλλα μέτρα, ναι, ή να επιλέγεις την εξ αποστάσεως εκπαίδευση. Αυτό είναι μεγάλο δίλημα και προσωπικά πιστεύω ότι η πρόκληση αυτή του τι κάνουμε με τα σχολεία σε περιόδους κρίσης, γιατί δεν είναι η μοναδική κρίση, αύριο μπορεί να έχουμε ένα σεισμό, ναι, μπορεί να έχουμε μια φωτιά, μπορεί να έχουμε μια άλλου είδους απειλή. Συνεπώς όμως λέτε... μας δίνει την ευκαιρία, συνεπώς, να λέτε ότι... αξιοποιήσουμε την, και να βελτιώσουμε και να αναπτύξουμε πολύ την εξ αποστάσεως μάθηση. Λέτε λοιπόν ότι από τη στιγμή που δεν υπάρχει αξιόπιστη μελέτη που να μας βεβαιώνει ότι τα παιδιά δεν μεταδίδουν ή δεν κινδυνεύουν ή περί του αντιθέτου, σε κάθε περίπτωση η επιλογή για να ανοίξουν έτσι όπως θα ανοίξουν με τους περιορισμούς που έχουν προβλεφθεί και ανακοινώθηκαν χθες είναι μια κίνηση υψηλού ρίσκου? Όχι, δεν είναι υψηλού ρίσκου. Χρειάζονται και άλλοι περιορισμοί. Και χρειάζεται ταυτόχρονα η διευκρίνηση ότι αυτό δεν σημαίνει ότι επιτρέπουμε στα παιδιά να έρχονται σε άμεση επαφή με τους ηλικιωμένους, ότι δεν συνεχίζουμε δηλαδή άλλες μορφές αποστασιοποίησης. Γιατί αυτό που φοβάμαι είναι ότι χωρίς επαρκή γνώση θα πάνε όλα τα παιδιά, αυτό που συνηθίζεται και που είναι και πολύ ευχάριστο και για τους παππούδες και για τα παιδιά, στους παππούδες, και δεν θα ξέρουμε αν θα κινδυνεύσουν ή τα παιδιά ή οι ηλικιωμένοι. Αυτό βέβαια έχει καταστεί σαφές, ότι δηλαδή παρότι είναι δύσκολο, γιατί πολλοί γονείς θα επιστρέψουν στις δουλειές τους, ότι το έχει πει και ο κύριος Τσιόδρας σε όλους τους τόνους, ότι τα παιδιά πρέπει να μείνουν μακριά από τους παππούδες και τις γιαγιάδες. Ναι, ιδιαίτερα, ιδιαίτερα τώρα που θα ανοίξουν τα σχολεία. Αυτό είναι πολύ σημαντικό και πρέπει να, αν το είπε ο κ. Κατά πόσο θα τηρηθεί είναι το θέμα και κατά πόσο είναι εφικτό πρέπει να τηρηθεί. Δηλαδή πρέπει οι άνθρωποι, οι γονείς κυρίως, να μην επαναπαυθούν. Και πρέπει ταυτόχρονα το Υπουργείο να παράσχει περισσότερα μέσα ατομικής προστασίας για τα παιδιά. Όπως? Δηλαδή περισσότερες βρύσες και μάσκες. Α, και μάσκες. Και εκεί εγώ θα ζήγιζα, ναι, το κόστος για την καθημερινή παροχή μασκών με το κόστος του να αγοράσουμε για όλα τα παιδιά υπολογιστές. Γιατί θα για έρθει και ο Σεπτέμβριος και πάλι θα, για την τηλεκπαίδευση. Μπορεί να έχουμε γιατί και πάλι ένα νέο κύμα. Γιατί θα μπορούσε να αποτελέσει, όχι μόνο αυτό, μπορεί να έχουμε άλλου είδους απειλές. Η τηλεκπαίδευση αποτελεί μια πρόοδο, μια τεράστια πρόοδο για την παιδεία μας. Και είναι ευκαιρία τώρα, δηλαδή αυτή την πρόκληση του κορονοϊού, να τη μετατρέψουμε σε μια ευκαιρία όλες οι οικογένειες να έχουν τη δυνατότητα τηλεκπαίδευσης για τα παιδιά τους. Συνεπώς, που είναι θέμα κοινωνικο-οικονομικό πάλι. Συνεπώς, κυρία Λινού, εκτιμάτε πως η πρόβλεψη για προαιρετική χρήση της μάσκας από τη στιγμή που αποφασίζει η πολιτεία μαζί με, με την Επιστημονική Επιτροπή να ανοίξουν κάποιες από τις τάξεις δεν επαρκεί? Θα έπρεπε να είναι... Η προαιρετική χρήση της μάσκας για μένα μπορεί να δημιουργήσει καταστάσεις bullying υπέρ ή εναντίον των παιδιών που τη χρησιμοποιούν, ανάλογα με τη σύνθεση της τάξης. Ή θα έπρεπε να είναι για όλους λοιπόν και όχι... Ή για κανέναν. Ακριβώς. Πάνω σε γιατί αυτό... υπάρχει η ισορροπία κάθε τμήματος, κάθε τάξης είναι περίεργη. Σωστά. Με αφορμή αυτό που συζητάμε τώρα, δεν ξέρω αν θα προτείνατε, θα λέγατε ναι στην λειτουργία των γυμνασίων και των λυκείων με υποχρεωτική τη χρήση της μάσκας, όπου εκεί τα παιδιά μπορούν να πειθαρχήσουν, αλλά όχι στα δημοτικά, όπου είναι αδύνατον παιδί του δημοτικού, ειδικά στις πρώτες τάξεις, να φορέσει σωστά τη μάσκα, να κάνει σωστή χρήση αντισηπτικού ή να κρατήσει αποστάσεις από το συμμαθητή του.
Δηλαδή, αυτά είναι όλα πολύ σωστά που λέτε, αλλά οι ευρωπαϊκές χώρες που όπως και εμείς αρχίζουν να δοκιμάζουν αν ανοίγοντας τα σχολεία θα έχουμε έξαρση ή όχι, αρχίζουν από τις μικρές τάξεις. Γιατί αυτό γιατί γίνεται, εφόσον δεν μπορούν να πειθαρχήσουν τα μικρά παιδιά. Υπάρχουν κάποιες μελέτες, οι οποίες όμως, επαναλαμβάνω, δεν είναι επιβεβαιωμένες, δεν έχουν δημοσιευθεί σε περιοδικά μετά από κρίση, που λένε ότι μέχρι τα 10 τα παιδιά μεταδίδουν λιγότερο, αλλά αυτές είναι μελέτες που προέρχονται από τον SARS. Άρα εμείς γιατί κάνουμε και όχι το αντίθετο. Συγκεκριμένη. Δεν το ξέρω. Δεν ξέρετε γιατί κάνουμε το αντίθετο. Δεν ξέρω. Νομίζω ότι για την πρακτική ανάγκη πρώτα-πρώτα των εξετάσεων, αλλά για τα άλλα παιδιά των πανελλαδικών, ναι. Για τα άλλα παιδιά έτσι που είδα πρόχειρα, ουσιαστικά το κάθε παιδί θα πάει στο σχολείο 9 με 10 μέρες μέχρι να κλείσουν άρα, τα σχολεία. Άρα λέτε είναι ένα αχρίαστο ρίσκο όμως, αυτό. Λέτε ότι είναι ένα αχρίαστο ρίσκο. Δεν ξέρω αν είναι. Δεν είμαι υπεύθυνη για την παιδεία αυτή τη στιγμή για να ξέρω τι θα καλύψουν τα παιδιά. Όχι επιστημονικά, επιστημονικά. Ιατρικά είναι ένας κίνδυνος το οποίο δεν ξέρουμε το μέγεθος. Μάλιστα. Είστε σαφείς. Επιδημιολογικά, όχι. Πάμε, πάμε να βάλουμε στην συζήτησή μας και τον κύριο Κολάρα. Τον.